δεύτερο εσείς. Έχετε πιο μπροστά ο Νικήτας Καλιαμάνης. Εδώ τώρα τι γίνεται, τι κλίμα δημιουργείται στο εσωτερικό σας. Λοιπόν, ήθελα πριν να πω και να το πω αυτό γιατί έχει μια σημασία για εμάς τους Έλληνες. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Εάν θέλετε να τοποθετηθείτε, υπομονείτε να μαρτύρεστε μετά. Όλοι οι συνομιλητές. Εγώ δεν διαμαρτύρω, το ευχαριστούμε πριν σχέτε. Λοιπόν, θέλω να πω ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι υπέρτερα όλων και αυτό είναι η διακινδύνευση σε όλα τα πράγματα και στην εξωτερική πολιτική και στη δική μας πολιτική. Εδώ λοιπόν τα δικαιώματα των πολιτών για να έχουν αυτοδιοικητικούς άρχοντες έτσι όπως εκείνοι θέλουν να τους ορίσουν με την ψήφο τους για να τους λύσουν τα τοπικά τους προβλήματα είναι σεβαστή. Υπό την έννοια λοιπόν αυτή θέλω να πω ότι εμείς ως παράταξη Νέα Δημοκρατία έχουμε πολλά και έμπειρα στελέχη. Δεν υστερούμε σε στελέχη, δεν έχουμε παινία στελεχών. Από εκεί και πέρα υπάρχει μια κρίσιμη επιλογή. Επελέγει, ας πούμε, για το Δήμο της Αθήνας ο Άρης Πυριωτόπουλος. Αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι θα πρέπει οι δύο, δηλαδή ο Νικήτας Παπλαμάνης και ο Άρης Πυριωτόπουλος, κατά την άποψή μου, να μπουν σε μια διολίσθηση, στον πειρασμό, να το πω έτσι, μεταξύ τους να μην διάγουν μια αξιοπρεπή προεκλογική αυτοδιοικητική πορεία, γιατί πρέπει και να συνεννοηθούν για την επόμενη μέρα, γιατί πρέπει να δουν τα κοινά προβλήματα μέσα από κοινό κώδικα αξιών που έχουν και διαθέτουν. Και υπό την έννοια αυτή θεωρώ ότι αυτό που και την ώρα φαντάζει ως πρόβλημα μπορεί να είναι